Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην 8η εκπομπή Υγεία Μόνο στο Attica TV. Η πανδημία συνεχίζεται, οι εκπομπές μας συνεχίζονται και σήμερα θα μιλήσουμε για πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που ουσιαστικά στροβιλίζονται γύρω από αυτό που αγαπάμε περισσότερο, τα παιδιά. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την γονιμότητα και πώς αυτή επηρεάζεται από ορμονικές διαταραχές. Θα μας μιλήσει ευρέως για τη γονιμότητα και για την ικανότητά μας να γίνουμε γονείς η ενδοκρινολόγος Κατερίνα Στεφανάκη, που είναι ειδικευμένη στην γυναικεία αναπαραγωγή. Και μετά το νήμα θα πιάσει η Σοφία Ελευθερίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, να μας πει πώς μπορούμε μέσα από τη διατροφή μας να ενισχύσουμε και την γονιμότητά μας, ενώ αφού κλείσουμε το πώς μπορούμε να γίνουμε γονείς, θα περάσουμε σε αυτούς που έχουν ήδη γίνει γονείς και θα επισκεφτούμε την παιδίατρο Μαριαλένα Κυριακάκου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα μιλήσει για το πώς η πανδημία έχει επηρεάσει την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Πάμε λοιπόν στην ανάπτυξή τους, στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η οποία προφανώς σχετίζεται και με την ευφυΐα τους και με τα social skills, τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, και θα δούμε πώς πανδημία, lockdown, κλειστά σχολεία, τηλεκπαίδευση, όλα αυτά που συνθέτουν τη νέα μας κανονικότητα, έχει επηρεάσει τα παιδιά και τα παιδιά που δεν είχαν θέματα, αλλά και τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ με την Κατερίνα Στεφανάκη, ενδοκρινολόγο-διαβητολόγο, εξειδικευμένη στην γυναική αναπαραγωγή, να μιλήσουμε για την παχυσαρκία και τον ρόλο της στην υπογονιμότητα. Γιατί τα πολλά περιττά κιλά πολύ συχνά μπορεί να μπουν εμπόδιο και πολύ σοβαρό εμπόδιο στην απόκτηση ενός παιδιού, και η παχυσαρκία επηρεάζει τη γονιμότητα και στον άνδρα και στη γυναίκα. Άρα στο ζευγάρι διπλά. Ας ξεκινήσουμε πιάνοντας τον μύτο από την άκρη του και εξηγώντας στους τηλεθεατές μας τι ακριβώς ορίζεται ως υπογονιμότητα. Υπογονιμότητα αφορά και τους δύο, αφορά και γυναίκες και άνδρες. Οπότε λοιπόν, όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι από πλευρά της γυναίκας, ένα κομμάτι από την πλευρά του άνδρα ή και συνδυασμός και των δύο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρούν ένα φυσιολογικό βάρος. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω, ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια, ότι ως υπογονιμότητα ορίζεται η μετά από ένα χρόνο αποτυχία στη σύλληψη, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν εφόσον είναι υγιείς. Παρ' όλα αυτά, όταν ένα ζευγάρι προγραμματίζει μια εγκυμοσύνη, καλό θα ήταν να έχει κάνει τον προγεννητικό έλεγχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε έγκαιρα τυχόν προβλήματα, τα οποία θα μπορέσουν να λυθούν και να προχωρήσει στην επιθυμητή εγκυμοσύνη και την απόκτηση ενός παιδιού. Από ιατρικής πλευράς, πώς μπορεί η παχυσαρκία να επηρεάσει την εκδήλωση της υπογονιμότητας? Η παχυσαρκία είναι νόσος και μάλιστα είναι χρόνια νόσος. Υπάρχει λοιπόν έκφραση του μεταβολικού συνδρόμου που όλοι γνωρίζουμε και στις γονάδες. Και αυτό αφορά και γυναίκες και άνδρες. Στους άνδρες, ιδιαίτερα στην οσογόνο παχυσαρκία, έχουμε πτώση της τεστοστερόνης και υπογοναδισμό. Στις γυναίκες, από την άλλη μεριά, μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη σύλληψη, γιατί επί της ουσίας έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, στην οοθήκη, η οποία οδηγεί σε ανοθυλακιορυξία, μπορεί να προκαλέσει διαταραχές εμμηνουρήσεως, δηλαδή της περιόδου, μειώνει την ποιότητα των οαρίων, και μπορεί να προκαλέσει και διάφορα προβλήματα στην σύλληψη, όπως αποβολές σε εξειδικευμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, ο δείκτης μάζας σώματος και η παχυσαρκία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι η συσσόρευση λίπους και ιδιαίτερα σπλαχνικού λίπους προκαλεί προβλήματα στην αναπαραγωγή, τα οποία μπορεί να είναι από την
σύλληψη, αλλά μπορεί να επεκτείνονται και στη διατήρηση της εγκυμοσύνης. Πότε μια γυναίκα θα πρέπει να κάνει ένα check-up για να ελέγξει τη γονιμότητά της και τι περιλαμβάνει αυτή η εξέταση? Κάθε γυναίκα δικαιούται να ελέγξει τη γονιμότητά της και αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή, έχουμε πλέον πάρα πολλές επιλογές, όπως είναι και η κρυοσυντήρηση οαρίων. Έτσι λοιπόν, κάθε γυναίκα, ιδανικά στην ηλικία των 25 ετών, θα πρέπει να ελέγξει, εφόσον το επιθυμεί, τη γονιμότητά της. Σίγουρα, μια γυναίκα στην ηλικία των 35 ετών θα πρέπει να έχει κάνει ένα βασικό ορμονικό προφίλ και να έχει υποβληθεί και σε κάποιον απεικονιστικό έλεγχο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Ποιος είναι ο έλεγχος που πρέπει να γίνει και από ενδοκρινολογική σκοπιά σε τι αφορά? Ο έλεγχος αυτός, η αλήθεια είναι, είναι πολύ εκτεταμένος. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει οπωσδήποτε κάθε γυναίκα να έχει ελέγξει το ζάχαρό της, δηλαδή τη γλυκόζη πλάσματος νηστείας, να έχει ελέγξει το θυροειδή της και να έχουμε κάνει έναν έλεγχο στις βασικές ορμόνες, έτσι ώστε να δούμε εάν τα ιστρογόνα με τα ανδρογόνα βρίσκονται σε ισορροπία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια βασική ορμονική διαταραχή. Πολύ συχνά ακούμε πως εμφανίζονται προβλήματα του θυροειδή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρίου, την έκβαση της εγκυμοσύνης και την υγεία της γυναίκας? Πόσο δηλαδή η λειτουργία του θυροειδούς αδένα επηρεάζει ή επηρεάζεται από μία κύηση? Η θυροειδική λειτουργία είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη και τη διατήρηση της κύησης. Φυσικά, και εδώ υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, δηλαδή για να υπάρξει κάποια επιπλοκή, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μεμονωμένα ο θυροειδής, εκτός αν πρόκειται για έναν πολύ αρρύθμιστο υποθυροειδισμό ή υπερθυροειδισμό από την άλλη πλευρά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει, για να είμαστε ασφαλείς, να έχουμε ελέγξει τη θυροειδική λειτουργία και την παρουσία αυτοαντισωμάτων και να εκτιμηθεί η γυναίκα από τον ενδοκρινολόγο σε κάθε τρίμηνο της εγκυμοσύνης της. Πολλά ζευγάρια σήμερα, παγκοσμίως και στην Ελλάδα, αναβάλουν την τεκνοποίηση για αργότερα, για λόγους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, οικονομικούς και ουσιαστικά καταλήγουν να χρειαστούν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να αποκτήσουν ένα παιδί. Όταν λοιπόν κάνουμε εξωσωματική, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς παιδί, τι αλλάζει αυτό από την πλευρά του ενδοκρινολόγου και πόσο πιο αυστηρό ή όχι είναι το πλαίσιο του ενδοκρινολογικού ελέγχου για μια γυναίκα που χρειάζεται εξωσωματική γονιμοποίηση? Όταν ένα ζευγάρι επισκέφτεται ένα κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει επισκεφτεί και τον ενδοκρινολόγο. Και αυτό θα μπορούσα να σας το εξηγήσω και λίγο καλύτερα. Διότι, πρώτον, δημιουργούμε ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο, το οποίο δεν είναι για να δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο αυτά τα ζευγάρια, τα οποία αντιμετωπίζουν αντικειμενικά κάποιες δυσκολίες. Είναι γιατί προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις ιδανικότερες συνθήκες, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αυτό που επιθυμούν, δηλαδή την γέννηση ενός ζώντος παιδιού. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, οι γυναίκες οι οποίες μπαίνουν σε διαδικασία υποβοηθούμενες αναπαραγωγής, ιδανικά θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρές στον έλεγχο του βάρους τους. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, εκτός εάν δεν γίνεται διαφορετικά, εάν ο δείκτης μάζας σώματός τους είναι πάνω από 28. Και μάλιστα στο κομμάτι της θυροειδικής λειτουργίας είμαστε πολύ αυστηροί. Δηλαδή ελέγχουμε το θυροειδή σε πολύ συχνότερα διαστήματα και έχουμε πολύ πιο αυστηρά όρια. Ζούμε σε μια χώρα που ο πληθυσμός της κρατάει τα σκύπτρα στην παχυσαρκία και στους ενήλικες και στα παιδιά. Όταν μια γυναίκα ξεκινά μια εγκυμοσύνη όντας ήδη παχύσαρκη, πόσο αυτό επηρεάζει την έκβαση της εγκυμοσύνης, την υγεία του εμβρίου και τη δική της υγεία, αλλά πρωτίστως την υγεία των παιδιών, γιατί οφείλουμε να φέρουμε στον κόσμο όσο το δυνατόν πιο γερά και υγιή παιδιά? Η κύηση είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, έχει μερικά παράδοξα. Είναι και δηλαδή και διαβητογόνος κατάσταση. Και είναι και μια περίοδος στη ζωή όλων των γυναικών που θα γίνουμε υπέρβαρες. Οπότε, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι
το να ξεκινάμε όντας παχύσαρκες. Δηλαδή, να το υπολογίσουμε με κάποια βασικά νούμερα. Σε μια μέση εγκυμοσύνη, η γυναίκα θα ανεβάσει το βάρος της περίπου 12 με 18 κιλά. Αυτό το βάρος, επίσης, θα συσσωρευτεί κατά κύριο λόγο στην ηλιακή χώρα. Άρα έχουμε, λοιπόν, και αναπόθεση σπλαχνικού λίπους. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, και μόνη της εγκυμοσύνη προκαλεί αλλαγές στις ορμόνες. Ο λιπόδες ιστός αυτός, αν ανακατανέμεται, παράγει διαφορετικές ορμόνες από αυτές που γνωρίζουμε και επίσης υπάρχει και ο πλακούντας, ο οποίος επίσης παράγει ορμόνες οι οποίες προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό από μέρους της γυναίκας να προσέχει τη διατροφή της και να διατηρεί ή δυνατόν φυσιολογικό το βάρος της. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να έχει ένα αυστηρό διαιτολόγιο στην ποιότητα της τροφής, διότι πλέον θα πρέπει να τονίσω και να το καταλάβουν οι γυναίκες ότι στην κοίηση δεν επιτρέπονται οι ολιγοθερμιδικές δίαιτες, ούτε επιτρέπεται η απώλεια βάρους, άρα θα πρέπει να έχουμε προλάβει όλη αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πριν την εγκυμοσύνη να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ή δυνατόν φυσιολογικό βάρος, να προσέχουν πάρα πολύ στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, διότι επί της ουσίας στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο αυξάνει η αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλάζουν περισσότερο οι ορμόνες και η παχυσαρκία είναι ο καταλύτης εκείνος ο οποίος ουσιαστικά θα προκαλέσει όλες τις βλαπτικές επιδράσεις στο έμβριο, διότι καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπάρχει ένας παθοφυσιολογικός μηχανισμός για να εξασφαλίσει τη ροή θρεπτικών ουσιών και συστατικών προς το έμβριο, δηλαδή της γλυκόζης, το οποίο αυτό δεν ανακόπτεται. Άρα, εάν είναι μια γυναίκα παχύσαρκη, δυστυχώς έχει αποδειχτεί από την επιστήμη ότι δημιουργούνται επιγενετικές αλλαγές στο έμβριο και εν μέρη, δυστυχώς, φυσικά παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες και πολλά ακόμα που η επιστήμη θα μας αποκαλύψει τα επόμενα χρόνια, είμαστε εν μέρη και εμείς οι γυναίκες υπεύθυνες γιατί αν το παιδί μας θα είναι παχύσαρκο και αν αυτή η παχυσαρκία θα το ακολουθήσει και στην ενήλικη ζωή του. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τρεφόμαστε σωστά, να αθλούμαστε και να διατηρούμε φυσιολογικό σωματικό βάρος, όντας ψυχικά υγιής. Καλησπέρα σας. Για ένα ακόμα απόγευμα βρισκόμαστε μαζί με τη Σοφία Ελευθερίου, την κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο, που μας μοιεί στα μυστικά της υγιεινής διατροφής και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς η παχυσαρκία, η οποία βέβαια προφανώς είναι απόρρια μιας κακής διατροφής, επηρεάζει τη γονιμότητά μας και μπορεί να μας θερήσει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα παιδί. Σωστά. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις πότε θεωρούμε μία γυναίκα παχύσαρκη, Σοφία μου. Αλεξία μου, ουσιαστικά η παχυσαρκία αντικατοπτρίζει αυξημένο ποσοστό λίπους είτε σε μία γυναίκα είτε σε έναν άντρα. Ο τρόπος, ο πιο εύκολος για να αξιολογήσουμε αν κάποιος είναι παχύσαρκος, είναι να υπολογίσουμε το δείκτη μάζα σώματός του. Ο δείκτης μάζα σώματος είναι ένας αδρός δείκτης αξιολόγησης του βάρους σε σχέση με το ύψος. Διαιρούμε δηλαδή το βάρος δια το ύψος το τετράγωνο και βάσει αυτού βγάζουμε το δείκτη. Όταν ο δείκτης αυτός είναι πάνω από 30, τότε θεωρούμε ότι το άτομο είναι παχύσαρκο. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας. Τώρα, ο πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης του λίπους είναι φυσικά η λιπομέτρηση. Και όταν το λίπος σε μια γυναίκα είναι πάνω από 40%, τότε θεωρούμε ότι είναι παχύσαρκη. Και αντίστοιχα 25% για τον άντρα. Πώς επηρεάζει το σωματικό βάρος τη γονιμότητα? Το σωματικό βάρος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα. Γι' αυτό και συστήνουμε σε νέα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν να προσπαθήσουν να βρίσκονται όσο γίνεται στο υγιές εύρος βάρους, που είναι από περίπου 18,5 έως 20 ο δείκτης μάζας σώματος μέχρι το πολύ 25. Ποιοι είναι οι βασικοί διατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο γόνιμοι είμαστε? Αλεξία μου, για να κρατήσουμε μια καλή κατάσταση στον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα, αλλά και να είμαστε όσο περισσότερο γόνιμοι γίνεται, θα πρέπει να καλύψουμε μια ευρεία γκάμα θρεπτικών στατικών, έτσι ώστε να μπορούμε να κρατάμε το αναπαραγωγικό μας σύστημα στην καλύτερη φυσική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτουμε τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο και σελήνιο, δύο
εξέχοντα μέταλλα για την υγεία του αναπαραγωγικού συστήματος, αλλά και ένα πλήθος άλλων συστατικών, όπως είναι τα απαραίτητα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα αμινοξέα, αλλά και τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που έχουμε άφθονα στη χώρα μας λόγω του ελαιολάδου. Όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε τι θα πει υγιεινή διατροφή, είτε την ακολουθούμε είτε όχι. Και όλοι ξέρουμε συνήθως τι μας φταίει εάν έχουμε παραπανήσια κιλά. Ωστόσο, για μια γυναίκα που επιθυμεί να συλλάβει, τι ακριβώς σημαίνει υγιεινή διατροφή, ποια είναι εκείνα τα πρέπει και τα δεν πρέπει που πρέπει να υιοθετήσει? Πολύ σωστά, Αλεξία, μου το θέτεις. Καταρχήν, θα πρέπει να ακολουθούμε ένα διαιτολόγιο το οποίο να έχει ισορροπία, μέτρο και ποικιλία όσον αφορά όλες τις ομάδες των τροφίμων. Δηλαδή, να μην αποκλείουμε καμία ομάδα από αυτές που ουσιαστικά θα πρέπει να καλύψουμε, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά, τα αμυλούχα τρόφιμα τα οποία συστήνουμε να είναι ολικής άλεσης, όσο λιγότερο επεξεργασμένα γίνεται, αλλά και μια ευρεία γκάμα άλλων τροφίμων, όπως είναι η ξηρή καρπή, τα όσπρια, τα οποία φαίνεται ότι σχετίζονται με καλύτερη γονιμότητα. Οι περισσότερες έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι το από τι θα νοσήσουμε και ποια χρόνια νοσήματα κινδυνεύουμε να εμφανίσουμε στη ζωή μας οφείλεται όχι μόνο σε αυτά που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, αλλά σε αυτά που έκανε η μητέρα μας όταν μας κουβαλούσε στην κοιλιά της και καθ' αυτά που έκανε η μαμά μας ως παιδί, αλλά και η γιαγιά μας όταν και οφορούσε τη μητέρα μας. Τώρα, στο κομμάτι που μπορούμε να ελέγξουμε, δηλαδή στη δική μας την εγκυμοσύνη, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά μέσω της διατροφής την κοίηση? Πολύ σωστά, Αλεξία μου. Όπως αναφέρεις, η διατροφή της εγκύου επηρεάζει πάρα πολύ την υγεία του εμβρίου. Για να μειωθούν λοιπόν επιπλοκές, όπως είναι η προεκλαμψία, ο διαβήτης κοίησης, αλλά και άλλες καταστάσεις που θέλουμε να αποφύγουμε, όπως είναι μια πρόωρη κατάσταση γένας, τότε καλό είναι η γυναίκα να ακολουθεί ένα πολύ ισορροπημένο πλάνο καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτει τρόφιμα πάλι από όλες τις ομάδες, να τρέφεται λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά να λαμβάνει και τα συμπληρώματα τα οποία τη συστήνει ο γιατρός, όπως είναι για παράδειγμα του ασβεστίου ή του σιδήρου, που δίνουν στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει μια υγιή κοίηση. Βλέπουμε γυναίκες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης να παίρνουν λίγα κιλά και βλέπουμε και γυναίκες να χρησιμοποιούν την εγκυμοσύνη σαν άλοθη για να κάνουν όλες εκείνες τις παρασπονδίες που δεν είχαν κάνει μια ολόκληρη ζωή και να παίρνουν πολλά κιλά. Τελικά, πόσα κιλά συνιστάται σε μια γυναίκα να παίρνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Αλεξία μου, ο στόχος είναι να πάρει τόσα κιλά όσα χρειάζεται το έμβριο για να αναπτυχθεί σωστά, αλλά όχι πλεονάζον βάρος, το οποίο θα της μείνει μετά τη γέννα. Η σύσταση είναι από 12 έως 18 κιλά για δίδυμη κοίηση και μέχρι 18 κιλά μέγιστο αν η γυναίκα είναι λιποβαρής, ξεκινάει δηλαδή την εγκυμοσύνη της με ένα δείκτη μάζα σώματος πολύ χαμηλό, 18,5 και κάτω. Αν η γυναίκα είναι φυσιολογικού σωματικού βάρους, τότε συστήνεται να πάρει 10-12 κιλά. Αν είναι παχύσαρκη όμως, καλό είναι να μην ξεπεράσουμε τα 6 με 7 κιλά. Και αυτή είναι η σύσταση πλέον και των γυναικολόγων, έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ποια είναι εν τέλει εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται μια γυναίκα είτε στη μία περίπτωση που θα πάρει λίγα κιλά, είτε σε μια άλλη περίπτωση που θα πάρει λίγο περισσότερα κιλά, ώστε να είναι όλα καλά και για τον δικό της τον οργανισμό και για το έμβριο που κουβαλά? Ανάλογα το στάδιο της εγκυμοσύνης χρειάζονται και λίγο διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Φυσικά μια δίαιτα η οποία είναι ισορροπημένη καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος της τις ανάγκες μιας εγκύου. Ωστόσο υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που καλό είναι ανάλογα το τρίμηνο της κοίησης να τα λαμβάνει ίσως και σε συμπληρωματική δόση. Ο γιατρός λοιπόν είναι αρμόδιος εκεί να καθοδηγήσει την εγκυμονούσα έτσι ώστε να πάρει όλα αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως αναφέραμε ο σίδηρος, το ασβέστιο, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και πιθανώς κάποιες φυτικές ίνες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της δυσκυλιότητας που απασχολεί πολλές φορές τις γυναίκες στην εγκυμοσύνη. Καλησπέρα σας σε μία ακόμα εκπομπή Υγεία Μόνο και σήμερα θα μιλήσουμε για ό,τι πολύτιμότερο έχουμε, για τα παιδιά μας.
Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον καταλληλότερο άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την παιδίατρο Μαριαλένα Κυριακάκου, η οποία είναι και διδάκτορ της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, και θα μιλήσουμε για το πώς όλη αυτή η πανδημία, το κλείσιμο των σχολείων, το άνοιγμα, το ξανακλείσιμο, έχει επηρεάσει τα παιδιά και ψυχολογικά, αλλά και στην κοινωνικοψυχολογική τους ανάπτυξη, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να συμπεριφέρονται σαν ενήλικες μέσα στη μικρή τους κοινωνία. Και αυτή τη μικρή κοινωνία, η πανδημία, την έχει καταλύσει. Μαριαλένα μου, όλη αυτή η πανδημία, αυτό που ζούμε και που έχει περάσει ένας χρόνος που το ζούμε, έχει προφανώς τεράστιες παράπλευρες απώλειες σε κάθε οικογένεια και έχει πολύ μεγάλη επίδραση στα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά, γιατί έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι σε ένα σπίτι πολύ συχνά παίζει μία τηλεόραση όπου μεταδίδει κακές ειδήσεις και τα παιδιά ηθελημένα ή ακόμα και ακούσια όταν περνάνε από το σαλόνι ακούνε συνέχεια για θανάτους, για βαριές νοσήσεις και προφανώς φτιάχνουν με το μυαλό τους διάφορα σενάρια, γιατί τα παιδιά είναι εξαιρετικά στο να φτιάχνουν σενάρια. Πες μας λοιπόν πώς έχει επηρεάσει όλο αυτό που ζούμε τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά. Η πανδημία στην αρχή ξεκίνησε κάπως διερευνητικά, δεν ήξερε κανείς μας τι θα αντιμετωπίσουμε. Στην αρχή όλο αυτό για τα παιδιά ήταν, θα έλεγα, και κάτι ευχάριστο, γιατί περνούσαν περισσότερο χρόνο με τους γονείς στο σπίτι, στην πολύ αρχή. Στην πορεία καταλάβανε ότι αυτό δεν είναι διακοπές και ότι πραγματικά έχει αλλάξει η ζωή τους. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν σταματήσανε οι εξωσχολικές δραστηριότητες, η κοινωνικοποίηση, η σχέση με τον παππού και τη γιαγιά, η σχέση με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, που εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό για την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών, αρχίσαν και βλέπαμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που κυρίως εγώ έχω παρατηρήσει, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που μιλάμε, είναι ότι τα παιδάκια παλινδρομήσανε. Δηλαδή, τα μικρότερες ηλικίες παιδιά, 2 με 3 ετών, ενώ είχαν κατακτήσει αναπτυξιακά ορόσημα, είτε στην γλώσσα, στην ομιλία δηλαδή, είτε στην μπάνα για παράδειγμα, είδα ότι αρχίσαν και παλινδρομούσανε. Δηλαδή, σταματήσαν να μιλάνε όπως πριν. Είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία της μπάνας και σταματήσανε. Τα μεγαλύτερα παιδιά, 4 με 5 ετών, βγάλανε πολύ μεγαλύτερο άγχος από αυτό που είχαν και την ηλικία τους. Ξέρετε ότι σε εκείνη την ηλικία έχουμε τα tantrums, έχουμε έτσι μια γενικότερη συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν όλο έγινε πιο έντονο. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο φόβος τους. Τα παιδιά φοβηθήκαν, ακούγαν από παντού, από την τηλεόραση, από τους γονείς για αυτή την αρρώστια και δεν ξέραν πραγματικά τι συμβαίνει και αν αυτό θα επηρεάσει και τα ίδια, θα επηρεάσει τους γονείς τους, τους παππούδες που υπεραγαπούσαν και υπεραγαπούν, τους παππούδες που υπεραγαπούν. Και όλο αυτό τους δημιούργησε μια μεγάλη αναστάτωση και ένα άγχος. Οι ίδιοι οι γονείς από την άλλη, επειδή και εκείνοι δεν ήξεραν πώς όλο αυτό να το διαχειριστούν και τι να πούν στα παιδιά, γιατί όλα ήταν αβέβαια και κάθε μέρα ακούγαμε και κάτι καινούριο, και οι ίδιοι είχαν πρόβλημα στο πώς να μιλήσουν στα παιδιά ώστε να τα καθησυχάσουν. Οπότε τα παιδιά, βλέποντας και τους ίδιους τους γονείς σε μια ανησυχία, και καταλαβαίνεις ότι δεν βοήθησε πάρα πολύ. Στις μεγαλύτερες ηλικίες αυτό που παρατήρησα είναι, λόγω της έλλειψης σωματικής δραστηριότητας, λόγω της τηλεκπαίδευσης, λόγω του ότι χάσανε τα παιδιά τους φίλους τους, τις δραστηριότητές τους, μία υπερβολική προσκόλληση στους γονείς ή στο φαγητό. Δηλαδή, είδαμε ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξηθήκανε από μικρές ηλικίες 5-6 χρονών μέχρι και 12 και μετά και στους εφήβους. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, γιατί ήδη η Ελλάδα ήταν πρώτη σε ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας και τώρα με αυτή την κατάσταση δυστυχώς τα πράγματα γίνανε πολύ χειρότερα. Σημαντικό είναι ότι τα παιδιά χάσανε την επαφή με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και κυρίως τους παππούδες που περνάγαν ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας όταν οι γονείς, οι περισσότεροι γονείς συνεργαζόμενοι, δουλεύανε. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει πολλά θέματα και ψυχολογικά στα παιδιά και τα παιδιά τα βάλουν σε μια διαδικασία να φοβούνται ότι θα κάνουν κακό στους παππούδες, γιατί αν πάνε θα τους κολλήσουν, που αυτό φανταστείτε για ένα μικρό παιδάκι τι άγχος μπορεί να είναι. Έτσι, έχασαν ένα στήριγμα, ένα συναισθηματικό του στήριγμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί
του ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο οι γονείς, αλλά και ο παππούς και η γιαγιά παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στο να νιώθουν ασφάλεια τα παιδιά, αγάπη, αποδοχή, όλα αυτά τα χάσαν. Και μόνο οι γονείς δεν αρκούν. Και δεν καταλαβαίνουν κιόλας τα παιδιά για ποιο λόγο έχασε τον παππού και τη γιαγιά, για ποιο λόγο δεν μπορώ να το δω στις μικρότερες ηλικίες. Στις μεγαλύτερες που μπορούμε να το εξηγήσουμε καλύτερα, το καταλαβαίνουν. Αλλά και αυτός ο φόβος να βάλεις ένα μικρό παιδί ότι μην πας στον παππού και τη γιαγιά, θα το κολλήσεις, θα τους κολλήσεις και μπορεί να πεθάνουν, φανταστείτε πόσο μεγάλο στρες έχει δημιουργήσει στις παιδικές ψυχές. Αυτό πολλές φορές το στρες το έχουμε δει επίσης να εκδηλώνεται και με προβλήματα στον ύπνο. Με εντάσεις, με υστερίες, με συμπεριφορές περίεργες, που κάποιοι γονείς ερχόντουσαν και μου λέγανε ότι γιατρέ, τι συμβαίνει, το παιδί μήπως κάτι δεν πάει καλά, συμβαίνει κάτι αναπτυξιακό, να το ψάξουμε, να πάμε σε έναν αναπτυξιολόγο. Και η αλήθεια είναι, Αλεξία μου, ότι δεν έχουν τα παιδιά όλα προβλήματα που πρέπει να πάνε στον αναπτυξιολόγο, αλλά αυτό το άγχος, αυτό το στρες, αυτή η αλλαγή της πραγματικότητάς τους, ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες, επιμένω, που δεν μπορούν να καταλάβουν πραγματικά γιατί έχει συμβεί όλο αυτό, τα έχει επηρεάσει. Έχουν βγάλει συμπεριφορές κάπου που πρέπει να διοχετεύσουν την ενέργειά τους, την έντασή τους. Όταν δεν μπορούν να βγουν, να τρέξουν, να δουν τους φίλους τους, να κάνουν τις δραστηριότητές τους, κάπως πρέπει όλο αυτό να διοχετευτεί. Στην πανδημία και στα απαγορευτικά μέτρα και στους περιορισμούς της κυκλοφορίας προστέθηκε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα το κλείσιμο των σχολείων. Και αυτό ήταν κατά κάποιον τρόπο η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί για τα παιδιά το σχολείο δεν είναι μόνο ο τόπος εκπαίδευσης, αλλά είναι και η κοινωνία τους, ο μικρό κοσμός τους, το δεύτερο βήμα μετά το στενό κλειό της οικογένειας. Αυτή η τηλεκπαίδευση και το κλείσιμο των σχολείων και το γεγονός ότι τα παιδιά στερήθηκαν την παρέα τους και την επαφή με τον δάσκαλό τους, γιατί δεν μένουν πάντα όλα στην ίδια γειτονιά να μπορούν να βρίσκονται, πώς γιγάντωσε την αρνητική επίδραση της πανδημίας που ζήσαμε και πώς άφησε ισχυρότερο αποτύπωμα στις παιδικές ψυχούλες και επηρέασε ακόμα περαιτέρω την ανάπτυξή τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η τηλεκπαίδευση να κολλήσει τα παιδιά μπροστά σε μία οθόνη, σε μία καρέκλα για ώρες, και όλα αυτά που παλεύαμε να πούμε στα παιδιά και να τα εκπαιδεύσουμε, να μην κάθονται σε μία οθόνη με τις ώρες, να τα βγάλουμε έξω, να έχουν άλλες δραστηριότητες, πήγαν όλα χαμένα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοείται ότι ο εθισμός στις οθόνες πια το ποσοστό έχει ανέβει υπερβολικά, έτσι, από εκεί που προσπαθούσαμε κάπως να το βάλουμε σε μία σειρά, τώρα τι να πει στο παιδί, μην κάτσε στην οθόνη, αφού είναι ο μοναδικός τρόπος της εκπαίδευσης πια, έτσι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και τα παιδιά να το έχουν ρίξει στο φαγητό, να τρώνε υπερβολικά και σαν αμηχανία μπροστά στην οθόνη τόσες ώρες, έτσι, και να έχουν προβλήματα πια και ορθοπαιδικά. Δηλαδή, έχει αυξηθεί το αυγενικό σύνδρομο στα παιδιά, το σύνδρομο καρπαίου σωλήνα. Βλέπουμε προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό το καθεστώς, το COVID καθεστώς στα παιδιά, εκδηλώνονται με κάποια συμπτώματα. Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς, ποια είναι τα προειδοποιητικά καμπανάκια, τι να έχουν στο νου τους για να καταλάβουν ότι θα χρειαστεί μία επιπλέον υποστήριξη του παιδιού, και επίσης έχουμε καταγραφές και μαρτυρίες από εκπαιδευτικούς και γονείς ότι η τηλεκπαίδευση δεν δούλεψε όσο βέβαια η διαζώσης εκπαίδευση και ότι ορισμένα παιδιά έπεσαν πολύ σε σχολική επίδοση. Πώς αυτό συνδέεται με κάποιο πρόβλημα ανάπτυξης ή με κάποια ψυχική επίπτωση και πώς μπορούμε να συνδέσουμε μία χειρότερη από το αναμενόμενο επίδοση του παιδιού στην εποχή της τηλεκπαίδευσης και να αναζητήσουμε πίσω κρυφές αιτίες. Ας δούμε κάποια συμπτώματα τώρα που μπορούν να δουν οι γονείς και να επιστήσουμε έτσι την προσοχή. Στις μικρότερες ηλικίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, μπορούν να δουν κάποια παλινδρόμηση, δηλαδή αναπτυξιακά όρασμα που είχαν κατακτηθεί να χαθούν. Μπορεί να δούμε ένα υπερβολικό στρες και υπερβολικό άγχος που να μεταφράζεται με υπερβολική προσκόλληση πάνω στη μαμά ή στον μπαμπά, το οποίο πριν δεν υπήρχε.
μπορεί να δούμε αϋπνίες, μπορεί να δούμε κάποιες έτσι συμπεριφορές που δεν υπήρχαν πριν, με πάρα πολλά νεύρα, τα tantrums να είναι σε μεγαλύτερο έτσι ποσοστό, να δούμε νυχτερινή ενούρηση που δεν υπήρχε πριν σε ένα παιδάκι, έτσι. Και όλα αυτά θα πρέπει να μας ανησυχήσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει με το παιδί και να αναζητήσουμε βοήθεια. Αργότερα, στις μεγαλύτερες ηλικίες, μπορούμε να δούμε μία πτώση στη σχολική επίδοση, το οποίο δεν πρέπει να ανησυχεί τους γονείς ή να τους κάνει να πιέζουν τα παιδιά, γιατί η διαζώσιμη εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την τηλεεκπαίδευση και είναι πάρα πολύ λογικό τα παιδιά να έχουν μία πτώση της επίδοσής τους. Δεν θα ήθελα λοιπόν οι γονείς να κρίνουν τα παιδιά σε αυτή τη φάση, να τα κατακρίνουν, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα στο μέλλον, έτσι, να μην περιμένουν ότι το 20 σε ένα παιδί θα μείνει 20. Είναι λογικό να υπάρχει μία πτώση, να δείξουν κατανόηση. Αυτό θα ήθελα από τους γονείς αυτή την περίοδο, ειδικά στα εφηβάκια, τα οποία ξέρετε ότι είναι και μία περίοδος κρίσης ταυτότητας, κρίση με τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται να τους προσθέτουμε άλλο ένα άγχος και να νιώθουν ανεπαρκείς ή ότι κάτι δεν κάνουν καλά, γιατί πραγματικά οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές και δεν είναι αυτές που ήταν. Απόδειξε ότι και στις πανελλαδικές πέρυσι, έτσι, η επίδοση ήταν πολύ πολύ χαμηλότερη, οι βάσεις πέσανε πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά έπρεπε να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα που δεν την είχαν ξαναζήσει και ελπίζω να μην την ξαναζήσει και καμία άλλη γενιά στο μέλλον. Ένα μέρος του παιδικού πληθυσμού είναι τα παιδιά που έχουν κάποια θέματα στην ανάπτυξή τους, είναι τα παιδιά με σύνδρομα υπερκινητικότητας, με απόσπαση προσοχής, που από όσο μας έχουν πει, όσα πηγαίνουν σε κανονικότατο σχολείο, διότι τα παιδιά τα οποία πάνε με ειδική αγωγή, αυτά δεν έκλεισαν ποτέ τα σχολεία. Όμως τα κανονικά σχολεία που έκλεισαν, αυτά τα παιδιά βρέθηκαν σε ένα καθεστώς που έπρεπε να αντιμετωπίσουν λίγο πρωτόγνωρο και μάθαμε ότι πραγματικά δεν μπορέσανε να ανταποκριθούν, αναμενόμενο κιόλας, στο ποσοστό που περίμεναν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Ειδικά για αυτά τα παιδιά, πόσο βαρύτερος είναι ο αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων και της πανδημίας. Θα πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν εδώ και για τα παιδάκια τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αναπτυξιακά και δεν μιλάμε για τις βαριές καταστάσεις αυτισμού ή για κάποια σύνδρομα πιο βαριά που εκεί είναι καθήλυνα αρμόδια αναπτυξιολόγια και τα ειδικά σχολεία δεν έκλεισαν ευτυχώς. Μιλάμε για τα παιδιά που είναι με κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές πιο ελαφριάς μορφής, κάποια υπερκινητικότητα, κάτι έτσι λιγότερο. Σε αυτά τα παιδιά πάλι υπάρχει μεγάλο θέμα, γιατί φανταστείτε σε ένα σπίτι με ένα υπερκινητικό παιδί, με μία μαμά που πρέπει να αποδώσει μέσω της τηλεργασίας, το παιδί να θέλει την προσοχή της μαμάς κάθε 5 λεπτά, αυτό δημιουργεί και οξύνει εντάσεις, οξύνει τον εκνευρισμό. Εκεί λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υπομονετικοί, ήρεμοι, να δείξουν μία κατανόηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει αυτό το παιδί, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει μια παραπάνω δυσκολία. Εάν δουν ότι δεν μπορούν οι γονείς αυτό να ανταπεξέλθουν, ας αναζητήσουν βοήθεια. Είναι σημαντικό λοιπόν για αυτά τα παιδιά να μείνουν ανοιχτές οι δομές που τα υποστηρίζουν και τα βοηθούν, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη μιας εκπαίδευσης, η οποία με την τηλεεκπαίδευση δεν μπορεί να υποστηριχθεί, με κίνδυνο να υπάρχουν χάσματα αργότερα στο νοητικό τους επίπεδο και στο μαθησιακό τους, και αυτό σε αυτό το παιδάκι έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία και για την προσωπικότητά του, για τα συναισθήματά του, για αυτό που νιώθει αυτό το παιδί. Δηλαδή φανταστείτε ότι θα είναι παιδιά δύο ταχυτήτων, αυτά που είναι πιο κάτω και αυτά που τα κατάφεραν και αυτά που δεν τα κατάφεραν. Ειδικά για αυτά τα παιδιά είναι άδικο να τους το κάνουμε αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ χρηστικό για τους γονείς να μας δώσεις, Μαριαλένα μου, μερικές απλές συμβουλές για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν μέσα στο σπίτι τα παιδιά στην καθημερινή επαφή μαζί τους, ώστε να διευκολύνουν αυτό το βήμα της μετάβασης σε μια εποχή που όλα είναι λίγο διαφορετικά, λίγο πιο άγνωστα, τα νερά χαρτογράφητα και το παιχνίδι της ζωής παίζεται αλλιώς. Τι λοιπόν πρέπει να ξέρουν οι γονείς για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι να μην φοβούνται να μιλάνε για τον ιό και για όλη αυτή την κατάσταση. Η παραπληροφόρηση, ο βομβαρδισμός από ειδήσεις, από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, από παντού που ακούν τα παιδιά, δεν βοηθάει. Πρέπει οι γονείς ανοιχτά, αναλόγως
σε ποια ηλικία απευθύνονται, να μιλήσουν στα παιδιά, να τα καθησυχάσουν. Δεύτερον, πρέπει και οι ίδιοι να είναι καθησυχασμένοι και να είναι ήρεμοι, ώστε αυτό να το μεταδώσουν στα παιδιά. Να κάνουν όσο μπορούν δραστηριότητες ρουτίνας με τα παιδιά, να έχουν ένα πρόγραμμα, έστω και με αυτή την κατάσταση, ώστε να έχουν μια ρουτίνα και με αυτόν τον τρόπο αποσπάται η προσοχή των παιδιών από όλο αυτό και είναι σε μια μορφή κανονικότητας. Έτσι, αναλόγως τώρα με ποια ηλικία έχουμε να κάνουμε, ό,τι ερωτήματα έχουν τα παιδιά, οι γονείς να απαντούν καθαρά, φιλτράροντας πάντα κάποια πράγματα, έτσι. Να εξηγούν επίσης στα παιδιά γιατί κάποιοι άνθρωποι πρέπει να φοράνε μάσκα, γιατί εμείς στις πιο μικρές ηλικίες δεν φοράμε μάσκα. Να εξηγήσουν κάποια πράγματα, να εξηγήσουν πράγματα για την ασφάλεια, τους κανόνες υγιεινής, ποια μέτρα πρέπει να τηρούνται και ότι παίρνοντας αυτά τα μέτρα, φορώντας μάσκα μεγαλύτερες ηλικίες, προστατευόμαστε και εμείς και προστατεύουμε και τους άλλους. Κοινώς να μιλήσουν οι γονείς στα παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα, να πούμε για λίγο μια ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα για τους εφήβους, που εκεί παρατηρήσαμε ότι ενώ παλιότερα, τη δεκαετία του 80, οι γονείς τραβάγανε τα παιδιά από τα αυτή και του λέγανε «έλα μέσα, σταμάτα να παίζεις μπάλα και έλα να διαβάσεις ή να κάνεις κάτι άλλο», τώρα έχει γίνει το αντίθετο. Οι γονείς τραβούν τα παιδιά να φύγουν από την οθόνη και από την κοινωνικοποίηση μέσω των κοινωνικών δικτύων με τους φίλους τους από το σπίτι και να βγουν έξω, ώστε να μπορούν με το φίλο γείτονα, δεν είπαμε να πάνε και πάρα πολύ μακριά, να υπάρχει μία μορφή κοινωνικοποίησης, να τα παιδιά να μιλάνε, να έχουν μια άλλη επαφή από το μήνυμα και από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί? Για την πορεία της ζωής τους είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Άρα, οι γονείς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει λίγο να παρακινήσουν τα παιδιά να βγουν έξω από το σπίτι όσο μπορούν και όσο επιτρέπεται βέβαια, έτσι, στα πλαίσια που μας αφήνει η πολιτεία να το κάνουμε. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε να γίνεται πολύ ντόρο στα κανάλια και γενικά να συζητιέται πολύ στην κοινωνία το ζήτημα των μεταλλάξεων του κορονοϊού και κυρίως η βρετανική μετάλλαξη που φαίνεται να χτυπά περισσότερο τις νεαρότερες ηλικίες, αν και μάλλον αυτό τελικά φαίνεται να είναι ένα στατιστικό παρεπόμενο των αυξημένων κρουσμάτων. Όμως τα παιδιά ακούνε ότι νοσούν βαρύτερα και μπαίνουν και στην εντατική παιδιά. Πώς πρέπει εμείς σαν γονείς να διαχειριστούμε όλο αυτό και με απλό τρόπο που θα τον καταλάβουν τα παιδιά να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται ώστε να μην θεωρήσουν τα παιδιά ότι εκεί που ο κορονοϊός απειλούσε τον παππού και τη γιαγιά και τους ανθρώπους που έχουν πολλά νοσήματα ξαφνικά βρέθηκε μία μορφή του που απειλεί εμάς τα παιδιά και όχι τι θα πάθουμε τώρα. Να πούμε και λίγα λόγια τώρα για τη μετάλλαξη που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό και έχει τρομάξει ο κόσμος. Να πούμε ότι επειδή ακριβώς ο ιός, ο μεταλλαγμένος, είναι πιο μεταδοτικός, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των κρουσμάτων, άρα συνεπακόλουθα και τα ποσοστά και στις μικρότερες ηλικίες στα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι τρομακτικό. Τα μέτρα που τηρούσαμε πριν θα τα τηρούμε και τώρα και με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτούμε. Δεν χρειάζεται ούτε να κλιδαμπαρωθούμε, ούτε να αγχωθούμε, ούτε να γίνει κάτι τρομερό. Να πούμε ότι τα ποσοστά στα παιδιά σοβαρής νόσησης είναι ένα της χιλής. Αυτό σημαίνει όμως ότι όσο αυξάνονται τα κρούσματα, αυτό το ποσοστό θα ανεβαίνει. Θα γίνει 1%, 2% εκεί. Στα παιδιά ο ιός, ναι μεν ακούσαμε κάποιο περιστατικό που ένα παιδάκι νόσησε βαριά και είναι στη μονάδα, όμως έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και η μετάλλαξή του δεν επηρεάζει τα παιδιά ώστε να νοσήσουν τόσο βαριά, γιατί δεν κάνει τις ίδιες φλεγμονώδεις εξεργασίες στο πνευμονικό παρένχυμα όπως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα δεν πρέπει να φοβούνται. Και να εξηγήσουμε επίσης και στα παιδιά ότι η μετάλλαξη του ιού τι είναι. Ο ιός θέλει να προστατευτεί. Έτσι πολύ απλά. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξει μηχανισμούς προστασίας. Αυτό λοιπόν η μετάλλαξη είναι ένας μηχανισμός προστασίας του έναντι των ανθρωπίνων παρεμβάσεων, τα εμβόλια και όλα αυτά που εμείς τώρα αναπτύσσουμε για να τον αντιμετωπίσουμε, ώστε και αυτός να επιβιώσει. Αυτό συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλούς ιούς και ο ιός της γρήπης έχει μεταλλαχθεί και άλλοι ιοί και δεν πρέπει να μας τρομάζει. Λοιπόν, και μία εκπομπή που μιλάει για τα παιδιά στην εποχή της πανδημίας και για τον κορονοϊό δεν θα μπορούσε να κλείσει παρά και με το θέμα των εμβολίων. Προφανώς αυτή τη στιγμή και στο στάδιο που τώρα βρισκόμαστε ακόμα, τα εμβόλια είναι για τους άνω των 18 ή των 16, τέλος πάντων δεν γίνονται σε παιδιά. Ωστόσο,
είναι φανερό ότι κάποια στιγμή προς τα εκεί θα πάμε και ακούμε ήδη από εταιρείες ότι κάνουν έρευνες για εμβόλια έστω και δεύτερης γενιάς για παιδιά. Τι θέλεις να στείλεις σαν μήνυμα για τις οικογένειες που μας ακούνε για το ζήτημα του εμβολιασμού για τον COVID? Γιατί τα παιδιά ούτως ή άλλως είναι η ηλικιακή ομάδα που στη ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Φυσικά δεν μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή χωρίς να πούμε για το εμβόλιο του κορονοϊού στα παιδιά. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες που να μας επιτρέπουν να πούμε ότι θα εμβολιάσουμε τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Έτσι. Όταν γίνονται κάποιες κλινικές μελέτες, δεν έχουν δημοσιευτεί δεδομένα. Και εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί δεδομένα, δεν μπορούμε να μιλάμε για εμβόλιο αυτή τη στιγμή στα παιδιά. Πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, τους επόμενους μήνες θα υπάρχουν μελέτες, θα υπάρχουν δεδομένα στα παιδιά και το εμβόλιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και στις μικρότερες ηλικίες, κάτω των 16, πηγαίνοντας προς τα πίσω, δηλαδή 12 με 16 και προς τα πίσω. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό είχαν οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί αυτές νοσούσαν. Και γι' αυτό και όλες οι εταιρείες δώσαν βάρος σε αυτές τις ηλικίες και γι' αυτό δεν έχουμε τώρα τόσα πολλά δεδομένα στα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε λίγο για τις εγγύους, ότι τυχαία στις μελέτες συμπεριλήφθησαν και κάποιες έγκυες, χωρίς να το γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή ότι ήταν έγκυες. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το εμβόλιο του κορονοϊού στις έγκυες δεν είχε κάποια αρνητική επίπτωση στο έμβριο ή και στις ίδιες. Ακόμα περιμένουμε, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο ή δεδομένο. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση που έχουμε δει μέχρι σήμερα από τις μελέτες που έγιναν στους ενήλικες για το εμβόλιο. Ελπίζουμε για μία ακόμα εκπομπή να σας κρατήσαμε συντονισμένους στη συχνότητα του Attica TV και στην εκπομπή Υγεία Μόνο. Ευχόμαστε αυτή η δύσκολη περίοδος να τελειώσει σύντομα, γιατί ζούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θυμόμαστε ότι η υγεία μας τελικά δεν είναι δεδομένη κάθε άλλο και ελπίζουμε μέχρι το επόμενό μας ραντεβού να έχετε υγεία μόνο και πολύ κέφι και όρεξη για τη ζωή.